Κύριε Πρόεδρε, η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογράψει μια συμφωνία με την Ουκρανία περιγράφεται ως το χειρότερο ναυάγιο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι πήγε λάθος? Δεν είναι αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποτυχία της Ουκρανίας. Ούτε καν της Ουκρανίας, αλλά της Ουκρανικής ηγεσίας. Και πιστεύω αντιθέτως ότι η σύνοδος στο Βίλνιους έδειξε ξεκάθαρα ότι η σημερινή ηγεσία της Ουκρανίας είναι πολιτικά και προσωπικά τελείως ανέτοιμη να προχωρήσει βαθύτερα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και πρακτικά κράτησαν όλη την Ουκρανία σε ομοιρία για τα προσωπικά του συμφέροντα. Ενώ αντιθέτως βλέπουμε την αφύπνιση του Ουκρανικού λαού. And opposite, we are seeing wake up of Ukrainian people. Τώρα υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν δώσατε ό,τι χρειαζόταν στην Ουκρανία ώστε να κόψει τον ομφάλιο λόρο από τη Ρωσία, ότι δεν προσφέρατε αρκετά. Η Ευρώπη δεν έχει σχέση με αγορές και προσφορές. Η Ευρώπη βοηθάει τις χώρες να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις, ελεύθερες, χωρίς πίεση και μόνες τους. Οπότε η σημερινή ηγεσία της Ουκρανίας δεν είναι ικανή να πάρει αυτή την απόφαση. Αλλά οι Ουκρανοί κάθε μέρα, μόνοι τους, παίρνουν αυτή την απόφαση. Η Προεδρία σας ολοκληρώνεται. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε από αυτή? Πολύ καλή αίσθηση. Αστειεύομαι. Φυσικά κάναμε σκληρή προετοιμασία και πρακτικά 2 χρόνια προετοιμαζόμασταν γι' αυτό. Και βρισκόμαστε τώρα σε μια προεκλογική περίοδο για την Ευρώπη, οπότε αρκετή δουλειά έπεσε στους ώμους μας. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε κάποια πράγματα για τους επόμενους 6 μήνες, γιατί όλοι θα είναι λίγο πολύ απασχολημένοι με τις εκλογές. Αλλά φυσικά τώρα νιώθουμε μια ανακούφιση που τα καταφέραμε. Δεν ήταν τόσο άσχημα. Κάποιοι θα λέγανε πολύ καλά. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτή που θα το πω αυτό. Και τελικά εμείς μόνο 2 εβδομάδες. Και μετά παραδίδουμε τις κιτάλες στην ελληνική Προεδρία. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε.